Πριν ξεκινήσουμε και πούμε το οτιδήποτε, θέλω και το δικό σας σχόλιο, γιατί μίλησα και με τον κύριο Χαλκιόπουλο σήμερα και με τον κύριο Ρίζο, τους συναδέλφους σας από τη Συμμαχία Σεραίων, ρωτώντας τους αν αυτή η ένσταση τελικά η οποία κατατίθεται και η οποία θα εκδικαστεί στις 4 Δεκεμβρίου τελικά, αν και τη Δευτέρα θα έχουμε τέλος πάντων ένα δικαστήριο για τις έδρες, αν σας δίνει το μήνυμα ότι σας κατηγορούν για νοθεία, για δόλο, ότι κάνατε κάτι πονηρά, ότι τυπώσατε κάποια άλλα ψηφοδέλτια διαφορετικού χρώματος για να αλλάξετε το αποτέλεσμα, για να δείτε τι, αν σας ψηφίσαμε ή όχι. Νομίζω, κυρία Μωραήτου, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος, είτε ψήφισε τη δικιά μας παράταξη, είτε ψήφισε οποιαδήποτε άλλη παράταξη, ή τις άλλες δύο τέλος πάντων, να πούμε ότι πιστεύει, ακόμη και από αυτούς που έκαναν την ένσταση, πιστεύει ότι εμείς έχουμε κάνει κάτι μεμπτό στην όλη διαδικασία. Δεν υπάρχει άνθρωπος, ακόμη και κατηδίαν κουβέντες που κάνουμε και με τους συνεργάτες και συμβούλους του κυρίου Χρυσάφη, απορρίπτουν άπαξ διαπαντός αυτό το πράγμα, ότι δεν πιστεύει ουδής, και έτσι είναι βεβαίως. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο καμία περίπτωση να έχει γίνει οποιαδήποτε νοθεία, να το πω, ή δεν ξέρω. Ακριβώς, δεν υπάρχει. Το γνωρίζουμε και εμείς, αλλά το γνωρίζει και το σύνολο του σεραϊκού λαού, όπως επίσης το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και οι ίδιοι από τη Συμμαχία Σεραίων. Τότε γιατί κάνουν ένσταση? Γιατί δεν κοιτάξτε, είναι ευθυνή η υπάρχει ένσταση. Ένα θέμα για την ένσταση. Εκεί που συζητάμε κατηδίαν, οι δημοτικοί σύμβουλοι, ακόμη και αυτοί που είναι εκλεγμένοι και ακόμη και αυτοί που ενδεχομένως θα εκλεγούν, λένε ότι κακώς κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Στις κατηδίαν μιλάω συζητήσεις τώρα. Και υπάρχει και μία άλλη κουβέντα από κάποιους που έχουν συζητήσει και με τον Δήμαρχο τον ίδιο, που λένε ότι και ο Δήμαρχος λέει με πιέζουν για να κάνω αυτή τη διαδικασία. Δεν μπορώ να κατανοήσω εγώ το συγκεκριμένο θέμα. Βεβαίως, να μην πούμε αυτό το καθημερινό, ότι δικαίωμα του καθενός είναι να κάνει όπως νομίζει, να διεκδικήσει τα δικαιώματα του κτλ. Αλλά νομίζω δεν υπάρχει κανένα νόημα και δεν υπήρχε κανένας απολύτως λόγος. Έγινε και η επανακαταμέτρηση των ψηφοδελτίων. Απολύτως όμως κανένας λόγος. Αλλά είπατε το μαγικό. Που ουσιαστικά αυτό θέλουμε όλοι. Αυτά που λέμε κατηδίαν με κάποιους, να τα λέμε και δημόσια. Έτσι θα πάμε μπροστά. Αν κατηδίαν λέμε άλλα και δημόσια λέμε άλλα, εκεί κάτι χάνουμε. Και μια είναι του γεγονός. Ψεύτη, δυο του ψεύτη, τρεις και η καλύτερη του μετά. Είναι και μια, τα χάνουμε. Είναι όλα. Μια πραγματικότητα αυτό που λέτε. Είναι μια πραγματικότητα βεβαίως και ένα γεγονός και αυτό που ανέφερα εγώ προηγουμένως. Αν δεν αναφερόμαστε δημόσια, γιατί είμαστε άνθρωποι που πρέπει να έχουμε άποψη και να τη γνωρίζουν και όλοι δημόσια, τότε Μάλιστα. νομίζω ότι κάτι δεν κάνουμε καλά. Αλλά πέραν τούτου, αυτά έχουν γίνει, προχωρούν στη διαδικασία, κατά τη γνώμη μου λανθασμένα. Θα είναι μια διαδικασία η οποία απλά μας βάζει σε ένα άγχος όλος, όχι άγχος ιδιαίτερο, αλλά σε, όπως και να και το κάνεις, είναι μια δικαστική διαδικασία και κόστος βεβαίως. Ναι, είναι και κόστος. Όλα. Οπωσδήποτε. Ναι. Και μάλιστα αντί πολλές φορές τώρα κάποιοι να ασχολούμαστε με πιο δημιουργικά και πιο σοβαρά θέματα που άπτονται της διοίκησης του Δήμου, είτε από την μεριά μας να προετοιμαζόμαστε για τη νέα δημοτική περίοδο, είτε από τη μεριά της νυν δημοτικής αρχής, η οποία έχει την ευθύνη και την υποχρέωση μέχρι 31/12 να λειτουργήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να προωθηθούν ζητήματα τα οποία υπάρχουν ούκο λίγα στη λειτουργία του Δήμου. Ασχολούμαστε σε ένα βαθμό και με αυτό, με τη δικαστική διαδικασία. Μέχρι τα Χριστούγεννα έτσι θα πάμε. Πάντως να ξέρετε, γιατί εκεί κοντά περιμένουμε να βγει και το αποτέλεσμα. Είναι κρίμα. Δεν νομίζω. Άσχετα από ό,τι θα εκδικαστεί, το αποτέλεσμα δεν πιστεύω ότι θα βγει. Ο κ. Καλκιόπουλος μας είπε: 20 του μήνα τώρα θα έχουμε ένα δικαστήριο για τις έδρες. 4 Δεκεμβρίου 4. Θα γίνει γενικώς η ένσταση της εκδίκασης και εκεί γύρω στις παραμονές των Χριστουγέννων θα βγει το αποτέλεσμα για να ξέρετε και πώς θα ορκιστείτε. Τώρα τι να σας πω. Να σας πω κάτι, μακάρι να γίνουν έτσι τα πράγματα, αλλά δεν ξέρω, δεν νομίζω και δεν πιστεύω ότι θα γίνουν τόσο γρήγορα τα πράγματα. Όχι, σε ό,τι αφορά την απόφαση. Όμως δεν τα γνωρίζω αυτά τα ζητήματα, Ωραία. Δεν είναι και του. Εμάς μας ενδιαφέρει να δούμε αν υπήρξε δόλος. Γιατί αν υπήρξε δόλος. Νομίζω, τότε, να μην επαναλάβω τα ίδια, νομίζω ότι και ο τελευταίος άνθρωπος δεν πιστεύει ότι υπήρχε δόλος. Και σας ξαναλέω ότι ακόμη και οι άμεσα εμπλεκόμενοι από την άλλη πλευρά εννοώ, σε κουβέντες που κάνουμε κατηδίαν, απορρίπτουν άπαξ διαπαντός κατηγορηματικά τη συγκεκριμένη υπόθεση. Τι να πω, το απορρίπτουν μεν, κατέθεσαν δε. Εσείς καταθέσετε ερώτημα τώρα για τις χρηματοδοτήσεις των έργων. Τι ζητήσατε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι απάντηση θέλετε να σας δώσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Συμμαχίας Σεραίων? Κοιτάξτε, εγώ πέραν του γεγονότος ότι είμαι εν ενεργεία Δημοτικός Σύμβουλος και σε αυτήν τη δημοτική περίοδο, έχω αναλάβει την ευθύνη με εντολή της Δημάρχου να
ενημερωθώ κάτι που είναι σχετικό με τα έργα, με τις εντάξεις, με τις χρηματοδοτήσεις, με τι ακριβώς συμβαίνει. Έχω μία πρώτη γενικότερη ενημέρωση, όχι εξειδικευμένη απόλυτα σε όλα τα επίπεδα, και από αυτήν την ενημέρωση προκύπτουν διάφορα ζητήματα, τα οποία τα περισσότερα είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, δηλαδή έχουμε ενημέρωση για εντάξεις έργων οι οποίες είναι επισφαλείς στο επόμενο χρονικό διάστημα, άλλες στο τέλος αυτού του μήνα, άλλες στο τέλος αυτού του χρόνου, άλλες στις αρχές αυτού του χρόνου λήγουν, και εμείς είμαστε πάρα πολύ πίσω σε πάρα πολλά από αυτά τα προγράμματα. Θέλετε να μου πείτε ένα για και να καταλάβω, φοβόμαστε ότι θα έχουμε απεντάξεις. Περιμένετε, μέχρι τώρα υδρώναμε για να ενταχθούμε κάπου. Και βιαζόμασταν και γκρινιάζαμε εμείς ως πολίτες και λέγαμε γιατί και μένουμε πίσω και όλα αυτά. Τώρα είχαμε και μια επικοινωνία, τέλος πάντων θα σας το πω και μετά, με τα Τρίκαλα. Μας έβαλαν τα γυαλιά και από εκεί. Ζηλέψαμε και λίγο. Για πείτε μου ένα παράδειγμα για να καταλάβω τώρα. Είτε είναι χρηματοδοτούμενα προγράμματα, είτε δηλαδή είναι χρηματοδοτούμενα, μιλάω ότι έχει υποβληθεί μια πρόταση, έχει ενταχθεί η πρόταση αυτή. Ωραία. Υπάρχει μια πρόταση, ας πούμε, στο Open Mall, στην Επανέκ, δηλαδή στο ανοιχτό κέντρο εμπορίου, που εδώ και καιρό έχει ενταχθεί με 100.000 ευρώ, ας πούμε, από το πρόγραμμα. Αυτή η πρόταση απαιτεί και κοντά στις 900.000 ευρώ. Έτσι την κάναν δυστυχώς, ναι, συγχρηματοδοτούμενοι. 900.000 ευρώ από το Ταμείο του Δήμου Σέρων. Μέχρι τώρα δεν μπορεί να βρεθεί το ποσό το συγκεκριμένο αυτό για να μπορέσει να. Τι εννοείται δεν μπορεί να βρεθεί το ποσό? Δεν υπάρχει στο Δήμο 900.000, δεν υπάρχει τέτοιο ποσό στο Δήμο 900.000 ευρώ. Πώς κάναμε έτοιμα εμείς να μπούμε στο Open Mall όταν δεν έχουμε τα λεφτά? Προφανώς τότε υπολόγιζαν ότι μέσα από μια διαδικασία πιθανά θα ενταχθεί το συγκεκριμένο δηλαδή πρόγραμμα. Το αυτό είναι ένα. Εάν δεν βρεθεί η χρηματοδότηση των 900.000 ευρώ από ιδίους πόρους, ναι, ή εκτός εάν δώσουν κάποια παράταση που δεν το βλέπω δηλαδή στο επόμενο διάστημα. Με παρατάσεις δουλειά δεν γίνεται. Αυτό δεν είναι το μόνο, κυρία Μωραίτη, είναι πάρα πολλά. Ναι, πολλά. Αλλά ήταν πολύ διαφημισμένο, πολύ συζητημένο και το Open Mall είπαμε το θέλαμε. Ναι, βεβαίως το θέλαμε, αλλά υπάρχει σοβαρότατο θέμα από την ενημέρωση που έχουμε και από τις υπηρεσίες αλλά και από τον ίδιο τον Δήμαρχο που είχαμε την ενημέρωση για τα επισφαλή αυτά έργα. Υπάρχουν ζητήματα και δεν είναι το μόνο. Άλλο να καταλάβουμε. Στο καλό να πάει το Open Mall. Υπάρχουν και άλλες προτάσεις, ας πούμε, που έχουν γίνει για την περιοχή της Υγείας ή για την περιοχή του σε κάποιες περιοχές εκεί που. Υγείας. Ναι, υπάρχει για την περιοχή της πεζοδρόμια. Τα οποία και εκεί απαιτούν ιδία συμμετοχή. Ναι. Ένα άλλο ποσό της τάξης των 250.000 ευρώ. Υπάρχει. Ούτε αυτά τα έχουμε τα λεφτά. Όχι. Υπάρχει μια χρηματοδότηση περίπου 300.000 ευρώ από ένα πρόγραμμα. Από το 2020 μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε από τώρα. Από καιρό είναι αυτές οι χρηματοδοτήσεις. 300.000 ευρώ. Στην περιοχή της Υγείας, κύριε Γάτσιο μου, οι κάτοικοι δηλαδή δεν έχουν τι άλλο να βγάλουν. Νύχια βγάλανε, δόντια βγάλανε, διαμαρτυρηθήκαν, φώναξαν, τσίριξαν, κινητοποιήθηκαν. Δεν έχει τι άλλο να κάνουν οι άνθρωποι τώρα. Εσείς μου λέτε ότι έχουμε ναι μεν, αλλά δεν έχουμε τα λεφτά. Εγώ σας μεταφέρω τα πραγματικά δεδομένα. Αυτά που σας λέω τώρα είναι αδιαφυσβήτητα πράγματα, στα οποία υπάρχουν δυσκολίες. Και αυτό είπα και προηγουμένως. Αντί να συνεργαστούμε και να δούμε με ποιον τρόπο μπορούν να περπατήσουν όλα αυτά τώρα, αν μπορούν και αν προλαβαίνουμε κάτι να κάνουμε για όλα αυτά. Και αν υπάρχουν βέβαια οικονομικοί πόροι. Το πιο κρίσιμο και το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχουν. Δήμος με άδεια ταμεία είμαστε. Δεν είναι, ναι, κοιτάξτε, ο Δήμος έχει έναν προϋπολογισμό όπου σε κάποιους κωδικούς έχει συγκεκριμένα χρήματα. Ωραία. Εύκολα δεν μπορεί να πάρεις από τέτοιους ανελαστικούς. Δεν είναι πάντα. Δεν υπάρχουν πλεόνασμα για να μπορέσεις να πάρεις από κάπου ώστε να μπορέσεις να το βάλεις σε αυτήν τη χρονική στιγμή κάπου αλλού. Εάν δεν υπάρχουν και παρατάσεις και. Τώρα καταλαβαίνετε με αυτό που είπατε, γιατί δεν είναι ευρέως γνωστό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την περιοχή της Υγείας. Είπαμε το Open Mall, δεν βαριέσαι. Εντάξει, άιτε και το χάσαμε. Αν και ήμασταν από τους λίγους που ενταχθήκαμε. Όχι, δεν είναι. Καλό είναι να μην χάνουμε τίποτα, να προβλέπουμε. Αλλά στις Υγείας, δηλαδή, έπεσε πολύ δάκρυ. Ναι, μιλάμε τώρα για ένα έργο, για ένα υποέργο από τα δύο, τα οποία είναι χρηματοδότηση για τις πεζοδρομήσεις στο συγκεκριμένο χώρο και για μια παιδική χαρά που πρόκειται να γίνει. Άλλο τι εντοπίσατε που. Τα άλλα μεγάλα. Έχει αρκετά εδώ, τα έχω σε μία λίστα από τον Δήμαρχο δοσμένα είναι αυτά, δεν είναι από μένα. Πείτε μου κάποια να καταλάβω. Αλλά αυτά που είναι βασικά και κρίσιμα, κυρία Μωραΐτη, και τα πιο σημαντικά είναι οι χρηματοδοτήσεις, αυτό που αναφερθήκατε κι εσείς προηγουμένως και για αυτές ρώτησα, γιατί για αυτά δεν ρώτησα που σας αναφέρω τώρα. Είναι τα δύο κολυμβητήρια. Η μία χρηματοδότηση που είναι για το καινούριο κολυμβητήριο 5,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2018. Και τα έχουμε αυτά. Φοβάμαι ότι δεν τα έχουμε. Κύριε Γάτσιο, ένα λεπτό. Δεν μας κλονίσετε μας μέρα που είναι. Λοιπόν, εμείς μέχρι και προχθές ξέραμε ότι τα έχουμε αυτά τα λεφτά.
Και ότι κολλήσαμε σε ένα περιβόητο ρέμα που τέλος πάντων το βρήκαμε, το καλύψαμε και συνεχίζουμε. Μην μου λέτε εμένα δεν έχουμε λεφτά τώρα. Και άμα δεν τα έχουμε τα εκατομμύρια, δεν πρόκειται να τα βρούμε. Υπάρχει μια επιτροπή παρακολούθησης για τη συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία αποτελείται από έναν υπάλληλο του Δήμου και από δύο, οι οποίοι άλλαξε στο χρόνο η διαδικασία, και από δύο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Οι δύο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ενδεχομένως και με πολιτική απόφαση από την κυβέρνηση, πίεζαν συνεχώς να φύγουν τα χρήματα από εδώ και να πάνε στα Χανιά. Δεν υπάρχει απόφαση απένταξης ακόμη, αλλά φοβάμαι ότι τα χρήματα αυτά δεν υπάρχουν προς διάθεση, τουλάχιστον για την ανέγερση του νέου κολλητήριου. Ναι, αλλά κοιτάτε τώρα πώς μου ανατρέπεται το όλο ζήτημα. 5,5 εκατομμύρια ευρώ είναι αυτά. Φοβάμαι επίσης ότι το ίδιο πρόβλημα μπορεί να υπάρξει ακόμη και με την μελέτη που γίνεται, τις 950.000 ευρώ. Τι? Που γίνεται ή που έχει, ή σιγά σιγά τίνει να ολοκληρωθεί σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα των χρημάτων. Κύριε Γάτσιο, αν θέλετε να σας τα πω όλα. Θα μου τα πείτε όλα, αλλά ένα λεπτό σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Είχαμε στηριχτεί στα 5,5 του ΣΥΡΙΖΑ, επί ΣΥΡΙΖΑ δόθηκε. Ναι, το 2018 είναι. Ναι. Τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Στη συνέχεια, εμείς θέλαμε να το κάνουμε και πράσινο. Είχαμε τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και άλλα λεφτάκια μέσα. Άλλες 950.000 για τη μελέτη, από το ΠΟΥΔΟΕ. Μπράβο. Από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το αυγατήσαμε το ναι, χρήμα μας. Ναι. Και περιμένουμε να γίνει το κολυμπητήριο το καινούριο. Και ξέρουμε εμείς απ' έξω ότι δεν γίνεται, γιατί κολλήσαμε σε ένα ρέμα που βρήκαν οι μελετητές. Και που μας είπαν ότι το ξεπεράσαν τέλος πάντων το θέμα αυτό του ρέματος. Δεν είναι μόνο το ρέμα που κολλήσαμε. Κολλήσαμε σε πολλά και διάφορα πράγματα. Καθυστερήσαμε, κατά τη γνώμη μου, αδικαιολογήτως σε πολλές των περιπτώσεων. Με αποτέλεσμα να έχουμε περίπου 5-6 χρόνια τη χρηματοδότηση. Και αυτοί που επικαλούνται ότι πρέπει να φύγουν τα χρήματα από εδώ και να πάνε κάπου αλλού, αρχίζουν να έχουν σιγά σιγά και δίκιο. Γιατί δεν μπορεί να λιμνάζουν κάποια χρήματα σε κάποιο ταμείο, γιατί δεν είναι στο ταμείο του Δήμου τα χρήματα. Απλά πρέπει να προχωράει το έργο, να γίνονται λογαριασμοί και να εκταμιεύονται σιγά σιγά. Ναι, μήπως δεν είναι ούτε σε αυτούς τους κωδικούς χρήματα, ρευστό, και είναι ένα νούμερο που σιγά σιγά μεταφέρονται, δεν ξέρω εγώ πού από πού, και πάνε όχι, και πληρώνονται. Ήταν από κάποια ΣΑΕ, από κάποιον κωδικό του Υπουργείου ή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, κατανεμημένα για μας. Όμως αυτά, όπως καταλαβαίνετε, σε έναν γενικότερο και κεντρικότερο κορβανά προϋπολογισμό, σίγουρα αποσύρονται κάποια στιγμή και θα πρέπει ίσως να γίνει μεγάλη προσπάθεια ενδεχομένως να ξαναενταχθούν μέσα. Να μην το εκλάβουμε ως τιμωρία από τους δύο αυτούς ανθρώπους της Γραμματείας Αθλητισμού, οι οποίοι λένε ρε παιδιά, πάρτε τα και πάτε τα στα Χανιά, γιατί οι ΣΕΡΕΙ στη Νέα Δημοκρατία έδωσαν πολύ καλό ποσοστό για να είναι στην κυβέρνηση. Όταν ακούω ότι κάποιοι πιέζουν για να φύγουν τα λεφτά και δεν ξέρω εγώ τώρα, όλο τυχαίως λέτε εσείς στα Χανιά, το παίρνουμε ως τιμωρία. Δηλαδή πάλι μας αφήνουν νηστικούς. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να εικάζω μόνο, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος και ακριβώς για ποιον λόγο γίνεται, όμως και εμείς από τη μεριά μας δίνουμε, πώς να το πω, το ερέθισμα σε αυτούς τους ανθρώπους να πατάνε σε συγκεκριμένα πράγματα και να έχουν και κάποια δίκαια μέχρι στιγμής. Μου είπατε καινούριο κολυμπητήριο. Στο παλιό γιατί το ανακατεύετε? Τι θέλουμε με το παλιό? Το παλιό, το πρόγραμμα 31-12 του 23 λύγει. Η χρηματοδότηση και εκείνη είναι από το 2019, αν θυμάμαι καλά. Τι θα κάναμε με αυτή τη χρηματοδότηση? Την αναβάθμιση του παλιού. Φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχει. Τι θα κάναμε εμείς με αυτά τα χρήματα? Θα κάναμε την αναβάθμιση του παλιού κολυμβητηρίου, δηλαδή την ενεργειακή αναβάθμιση του παλιού κολυμβητηρίου. Δυστυχώς έπρεπε να έχει γίνει εγκαίρως. Στατική πρώτα. Ακριβώς. Έπρεπε να έχει γίνει όμως. Κυρία Μωραήτη, η χρηματοδότηση είναι από το 2018 ή 2019. Όταν έχουμε μια χρηματοδότηση 2 εκατομμύρια, πρέπει να κάνουμε το παν όσο το δυνατόν συντομότερα και γρηγορότερα, προκειμένου να περπατήσει όποια προηγουμένως διαδικασία απαιτείται για να ολοκληρωθεί ένα έργο. Δεν μπορεί να την περιμένουμε 4 ή 5 χρόνια μετά και να φτάσουμε. Γιατί δεν την κάναμε, λέτε εσείς? Δεν θέλαμε. Αυτό δεν το γνωρίζω τώρα. Εγώ θα έπρεπε εντάξει, να. Εντάξει, επειδή είστε και σχετικός τώρα με το επάγγελμα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει στατική, τι σημαίνει Έπρεπε καταρχάς να βρεθεί ένα κονδύλιο ενδεχομένως και από, πώς το λένε, από τον προϋπολογισμό του Δήμου, να δοθεί μια μελέτη, να γίνει μια μελέτη στατικής επάρκειας για να δούμε ποια είναι τα ζητήματα, τα προβλήματα και από εκεί και μετά να γίνει εφαρμογή της μελέτης η οποία υπάρχει για την αναβάθμιση του παλιού κολυμβητηρίου. Ναι, γιατί εγώ πιστεύω, να σας πω τι πιστεύω εγώ τώρα. Πείτε. Αυτά. Εγώ πιστεύω ότι. Απάντηση έχουμε από το Δήμο, γι' αυτό σας το λέω. Για πείτε μου. Ναι, εγώ πιστεύω ότι στο Δήμο και στην διοίκηση πρέπει να παίρνεις κάποιες αποφάσεις ακόμη και να είναι για κάποιο χρονικό διάστημα, για κάποια χρονική διαδικασία, ακόμη και για κάποιους αρνητικές. Ποιες θα ήταν πιθανά οι αρνητικές? Ενδεχομένως να χρειαζόταν για ένα χρονικό διάστημα να έχει κλείσει και το κολυμβητήριο. Αυτό για λίγο χρονικό διάστημα. Για όσο χρονικό διάστημα τέλος πάντων χρειαζόταν για να ολοκληρωθούν τα έργα. Μα
Έτσι κι αλλιώς, κάποια στιγμή έτσι όπως πάμε θα κλείσει. Ήδη έχει κλείσει, είναι κλειστό. Για ποιον λόγο να μην τρέξουμε τις διαδικασίες. Ανοιχτό είναι, αφού γεμίζει η πισίνα. Γέμισε. Από την προηγούμενη εβδομάδα γεμίζει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι ανοιχτό το κονιβητήριο. Γεμίζει η πισίνα. Θα πάει αυτές τις μέρες η Επιτροπή να δει τι ακριβώς γίνεται. Θα πάει και η τεχνική δηλαδή υπηρεσία. Δηλαδή, εσείς δεν πείθεστε, κύριε Γάτσκομ, από αυτό το οποίο ακούγεται ότι θέλαμε να ανοίξουμε το καινούργιο για να κλείσουμε το παλιό. Δεν μας βγαίνει, θέλω να πω. Μα άμα θέλαμε να ανοίξουμε το καινούργιο, σημαίνει ότι θα έπρεπε να τρέξουμε πολύ γρήγορα τις διαδικασίες για το καινούργιο για να προλάβουμε να κάνουμε και τα δύο. Εμείς δεν τρέξαμε τίποτα από, τις διαδικασίες. Τη μία δε που επικαλούνται ότι υπήρχαν ενστάσεις, πράγματα κλπ. Εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν και αυτού του είδους οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. Αλλά την άλλη περίπτωση, από τη στιγμή που βλέπαμε ότι αυτό θα καθυστερήσει, έπρεπε να έχουμε ακριβώς ένα πλάνο μπροστά μας, θα έπρεπε να παρέμβουμε, να κάνουμε τη μελέτη αυτή που απαιτούνταν, που η μελέτη έτσι κι αλλιώς δεν χρειάζεται να είναι κλειστό το κονιβητήριο για να την κάνεις. Η μελέτη γίνεται σταδιακά, γίνεται με δειγματοληψίες από κάποια συγκεκριμένα σημεία τα οποία απαιτούνται και μάλιστα μετά ελέγχονται και βλέπονται αυτά μέσα από τους ειδικοί όπως τα λένε. Παλιό καινούργιο λοιπόν, λέτε εσείς, στα κόκκινα είμαστε. Παλιό καινούργιο είναι στα κόκκινα. Όπως επίσης στα κόκκινα, ή δεν ξέρω αν είναι και πέρα από τα κόκκινα, είναι και οι χρηματοδοτήσεις που ήρθαν στο Δήμο μας από το προϋπολογισμό δημοσίων εσόδων σε ό,τι αφορούσαν 1 εκατομμύριο για ασφαλτοστρώσεις, ακόμα 1 εκατομμύριο για ασφαλτοστρώσεις, αν δεν κάνω λάθος, ακόμη 3 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, 1 εκατομμύριο για την αγροτική οδοπία. Όλα αυτά αυτή τη στιγμή στο ερώτημα που έκανα, επειδή είχα εγώ την πληροφόρηση, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που είμαι επισπεύδων να επικοινωνώ με το Υπουργείο για να μου πούν ακριβώς τι γίνεται. Γι' αυτό επίμονα σε 2 δημοτικά συμβούλια, έκανα τα ερωτήματα αυτά να ξέρουμε που γίνεται. Και δυστυχώς η απάντηση από τον Δήμαρχο ήταν ότι όντως τα προγράμματα από το προϋπολογισμό δημοσίων εσόδων σε όλη την Ελλάδα έχουν πρόβλημα. Τώρα, δηλαδή τι, ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε το έργο, αλλά δεν έχει χρήμα η πολιτεία, επομένως σταματάνε οι πληρωμές, άρα σταματάει και ο εργολάβος. Δεν είναι μόνο ότι θέλουμε να κάνουμε το έργο. Σε πολλές των περιπτώσεων έχει γίνει έργο, έχει ολοκληρωθεί. Παράδειγμα, ξέρω εγώ για τη χρηματοδότηση, και αυτό είναι από το προϋπολογισμό δημοσίων εσόδων, του Λαϊλιά για την ανακατασκευή του lift. Όχι, αυτά μας τα έδωσαν τα χρήματα. Περιμένετε, δεν μας έδωσαν τίποτα. Πώς, τα εξασφαλίσαμε. Μα τα ακούγαμε. Αφήστε τι ακούγαμε. Μπορεί να ακούγαμε, αλλά όταν έρθει στο ταμείο η υπόθεση, τότε καταλαβαίνουμε τι έχει και τι δεν έχει. Μπορεί εγώ να λέω ό,τι θέλω. Είτε με ένα χαρτί κάποια στιγμή, είτε και χωρίς. Δεν υπάρχει είτε χρήμα στα ταμεία της πολιτείας. Δεν υπάρχει χρήμα. Και σταματάνε όλα. Έχουν σταματήσει. Ναι. Να σας πω ένα έργο που απεντάχθηκε. Το 1 εκατομμύριο που είχαμε ανάδοχο εργολάβο και υλοποίησε ένα μέρος του έργου, έκανε 3 λογαριασμούς, τους πληρώθηκε γύρω στις 150.000 από το εκατομμύριο. Έφερε έναν 4ο λογαριασμό, 96.000 ευρώ από τον Μάιο μήνα, όχι από τώρα. Από τώρα το μάθαμε και εμείς, από τον Μάιο μήνα. Ναι. Και δεν είχε χρήματα να πληρωθεί. Και ως έχει δικαίωμα ο εργολάβος, και πολύ καλά έκανε, είχε το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση. Τώρα. Προσέξτε τώρα, υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει ο Δήμος να είναι έτοιμος για κάποια πράγματα. Εάν ο Δήμος είχε χρήματα να τον πληρώσει, που είχε δικαίωμα, τις 96.000 ευρώ, και να μετά να περιμένει αν θα τα πάρει τα χρήματα από το ΠΟΥΔΟΕ, αν επαναλαμβάνω θα τα πάρει, θα μπορούσε να μην λυθεί η συγκεκριμένη σύμβαση. Καλά, γιατί δεν πήγαμε στην Αθήνα να πιέσουμε να βρούμε ένα μέσο να μας χρηματοδοτήσουν. Πώς χρηματοδοτούνται οι άλλοι? Μα αυτά και ήταν... εμείς βγαίνουμε πάντα στην απέξω. Εμείς γιατί πάντα στην απέξω? Αυτές οι χρηματοδοτήσεις, υποτίθεται ότι ήταν αυτές οι χρηματοδοτήσεις που εμείς ήμασταν οι τυχεροί, ας πούμε, που μπορούσαμε και τις είχαμε τις χρηματοδοτήσεις. Και εμείς λέγαμε ότι, επειδή που εμείς δεν εμπλεκόμαστε και με τα Υπουργεία, εμείς λέγαμε πάντοτε ότι έχει χρήματα το ΠΟΥΔΟΕ μετά από πολλά χρόνια, γιατί μετά από το 2008-2009. Μα και μετά, σήμερα μας το λένε το ΠΟΥΔΟΕ αυτό. Δεν είχε χρήματα. Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης όμως, λόγω του κορονοϊού που δημιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χώρες του κόσμου, έπεσαν πάρα πολλά χρήματα και στη χώρα μας. 32 δις λένε, ακούγεται, ναι, ότι θα, ναι, συμπληρωθεί, ναι, και με, ναι, άλλα. Οπότε πήραν όλα τα Υπουργεία, όλες οι περιφέρειες, όλοι οι Δήμοι πήραν κομμάτι, όλες οι επιχειρήσεις του Δημοσίου πήραν ένα κομμάτι από αυτά τα χρήματα. Και υπ' αυτήν την έννοια χρηματοδοτούνταν. Ήρθαμε όμως σε σημείο τώρα να βλέπουμε ότι έχουν προβλήματα οι χρηματοδότες. Περιμένετε, γιατί τώρα μου θυμίσατε τώρα... και κάτι ακόμα. Ναι. Επίσης τραγικό. Εμείς μέσα στον κορονοϊό, ως Δήμος, βοηθήσαμε πάρα πολύ κάποιους για να τα βγάλουν πέρα με τον κορονοϊό. Δίναμε αβέρτα χρήματα.
Αφού δεν είχαμε. Εκείνες ήταν άλλες χρηματοδοτήσεις που παίρναμε τότε για τον κορονοϊό. Α, δεν μπορούσαμε να τα βάλουμε. Δεν ήταν καμία σχέση. Δεν είχαν καμία σχέση με τις χρηματοδοτήσεις που έγιναν για έργα. Έλεγαν πως μπορούσαμε να κάνουμε οικονομία από εκεί και να τα βάλουμε κάπου αλλού και να πορευτούμε. Αν θυμάμαι καλά, πήρε κάπου 1.700.000 ευρώ. Ήταν για συγκεκριμένα θέματα αυτά που αναφέρεστε. Για να βοηθήσουμε έκτακτες ανάγκες, επίγουσες ανάγκες. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε 100 από εκεί, ας πούμε. Γιατί άλλοι Δήμοι το κάνανε. Χρησιμοποίησαν για κόψιμο χόρτων εκείνα τα λεφτά. Χρησιμοποίησαν για άλλα έργα. Για καθαριότητα. Σας πω εγώ παραδείγματα. Και η καθαριότητα, παραδείγματος χάρη, ήταν μέσα στην διαδικασία. Η καθαριότητα εννοώ για τα σκουπίδια, δεν εννοώ για τις απολυμάνσεις τώρα. Η καθαριότητα έχει συγκεκριμένο κωδικό και υπάρχουν ανταποδοτικά έσοδα τα οποία παίρνεις και δίνεις. Δηλαδή τώρα τι βρίσκεται, καμένη γη, για να καταλάβω. Κοιτάξτε, εμείς, εγώ τώρα κάνω μία πρώτη εκτίμηση στην όλη διαδικασία. Δεν μπορώ να πω ακριβώς με όλες τις λεπτομέρειες. Τι ακριβώς συμβαίνει και πώς είναι. Πείτε, όταν θα έχουμε και την επαφή και με τα Υπουργεία και δούμε ακριβώς και στα χαρτιά πού ακριβώς βρίσκονται αυτά, τότε θα σας πούμε ακριβώς τι συμβαίνει. Σκοτείτε, πάτε στην Αθήνα, τι κάθεστε. Τι πρέπει να χάσουμε και άλλο μήνα δηλαδή. Πάτε στην Αθήνα και ρωτήστε. Κυρία Μωραήτη, η αστική δημοκρατία κυβερνάτε με συγκεκριμένους τρόπους. Δεν υπάρχει τώρα. Δεν μπορούμε εμείς να πάμε στην Αθήνα και να κάνουμε πράγματα τώρα. Καλά, δεν είπα να πάτε να του δείξετε τη θηλιά στο λαιμό, αλλά το να πάτε για ενημέρωση. Η οποία αμφισβητείται κιόλα από την Δημοτική Αρχή. Ναι. Καλό 24 δηλαδή. Καλά, πάτε με τον Δήμαρχο. Μαζί. Μα τα λέμε αυτά στον Δήμαρχο, γι' αυτό είπα και προηγουμένως ότι και η νυν Δημοτική Αρχή μέχρι τις 31 Δωδεκάτου έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει ή να βελτιώσει ή να ό,τι μπορούμε να σώσουμε μέσα από αυτήν τη διαδικασία και εμείς έχουμε την υποχρέωση της ενημέρωσης και ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε στην κατεύθυνση αυτή μετά φυσικά από συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή. Ωραίες πατάτες παίρνετε στα χέρια σας, καυτές, με το γήπεδο. Με το γήπεδο νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο συζητιέται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι και αυτό από το ΠΟΔΟΕ, από το προϋπολογισμό, το εκατομμύριο δηλαδή αυτό που δόθηκε από το προϋπολογισμό δημοσίων εσόδων, δεν έχει απορροφηθεί στο σύνολό του, έχει απορροφηθεί σε ένα μέρος. Με δική μας ευθύνη δεν απορροφήθηκε ή δεν προλαβαίναμε γιατί δεν είχαμε μελέτες πράγματα, θάματα. Εσείς τι λέτε. Προσέξτε, όταν έχω εγώ μία χρηματοδότηση, 2-3 χρόνια πριν, και δεν προχωρώ στην απορρόφηση κονδυλίων για το συγκεκριμένο το έργο, νομίζω, κυρία Μωραήτη, ότι της πάσης γνωστό γίνεται ότι η ευθύνη είναι δική μας. Δεν μπορεί να είναι άλλον. Μπορεί να μην έχω ευθύνη όταν λέω ότι θέλω να κάνω αυτό, αλλά δεν έχω χρήματα. Από πού θα το κάνω? Όταν έχεις χρήματα και εσύ δεν προχωράς εγκαίρως σε κάποιες διαδικασίες που πρέπει να γίνουν, αν μπορούν ή δεν μπορούν να γίνουν, εκείνο είναι άλλο θέμα. Αλλά αν δεν μπορούν, δεν θα έπρεπε να ζητάς και τις χρηματοδοτήσεις. Από τη στιγμή που υπάρχει χρηματοδότηση, θα έπρεπε από καιρό, όχι από τώρα, να έχει ολοκληρωθεί και όχι να φτάνει. Αλλά τώρα έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Δεν έφτασε, πέρασε ο κόμπος στο χτένι. Ναι, περιμένετε. Εγώ βλέπω τώρα το δέντρο, γιατί το δάσος αδυνατό να το δω. Δεν λέω και γνώσεων στα αθλητικά. Αλλά όταν ακούμε ότι έχουμε μπροστά μας ένα μεγάλο παιχνίδι με το ΜΠΑΟΚ και ότι εμείς έχουμε διαθέσιμα μόνο τα πέταλα που δεν ξέρω αν θα τα έχουμε τα πέταλα. Και ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε ούτε καν το στέγαστρο για να απελευθερωθούν και κάποιες κερκίδες. Μήπως πρέπει να γίνουμε πιο ευέλικτοι με έναν τρόπο. Καταρχάς μήπως πρέπει. Να πούμε. Δεν ξέρω, τι να σας πω πια. Καταρχάς να πούμε. Πώς δουλεύετε εσείς με τα παραδοχή, δημόσια έργα. Η οποία είναι της πάσης γνωστή. Το γεγονός λοιπόν ότι προέκυψαν όλα αυτά τα θέματα σε μία περίοδο στην οποία η ομάδα μας, ο Πανσεραϊκός, έφτασε σε αυτό το επίπεδο που έφτασε και μάλιστα πάει και πάρα πολύ καλά συγκριτικά. Και χαίρεται όλη η πόλη και όλος ο νομός ότι θα μπορούσαν εδώ να έρθουν αυτές οι μεγάλες ομάδες, να ενισχυθεί και η ίδια η ΠΑΕ, αλλά κυρίως να ενισχυθεί με τους φιλοξενούμενους ανθρώπους, όπου είναι και πρεσβευτές πολλών άλλων πραγμάτων, τουρισμού, εισφοράς σε χρήμα κτλ. Και εμείς να έχουμε αυτά τα αποτελέσματα, είναι της πάσης γνωστό ότι είναι δυστυχώς τραγικό αυτό το πράγμα. Άρα και αυτό το χάνουμε. Τι καταλαβαίνετε εσείς τώρα, όταν μου λέτε ότι είχαμε τα χρήματα, αλλά δεν πράξαμε τα δέοντα. Χάνουμε εννοείται τη χρηματοδότηση ή οτιδήποτε άλλο. Τη χρηματοδότηση, άλλο. Λέω. Δεν είμαι βέβαιος γι' αυτό τι ακριβώς θα γίνει, αλλά εδώ υπάρχουν και άλλα θέματα. Εδώ υπάρχουν ζητήματα τι που. Εννοείτε. Ναι. Έλεγε η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος από πριν από τις εκλογές ότι έχει δώσει ο Δήμος άλλες 800.000 ευρώ από το ταμείο του. Ναι. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει ούτε ως απόφαση λυμένη, δεν υπάρχει ούτε ως ανάθεση. Όμως. Δεν μπορεί να τα δώσει. Πώς θα τα δώσει? Μήπως πήρε το σάκι το γάτσιο με την Ελένη Μωραήτη, έκανε κάποιες δουλειές και είπε: περίμενε, θα σε πληρώσω. Και τελικά δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Επομένως, Γάτσιος και Μωραήτη είναι ξεκάθαροι.
Δεν προβλέπεται, κυρία Μωραήτη. Τι δεν προβλέπεται, κύριε Γάτσιο, δεν όλα είναι προβλέπονται. Εγώ μιλάω από τη μεριά του πώς πρέπει να γίνει η διαδικασία μέσα από και το δημοτικό. Και εγώ σας λέω, ελέω της πίεσης. Η ομάδα που έπρεπε να παίξει, το γήπεδο που έπρεπε να λειτουργήσει, ανάθεμά μας. Μήπως πήραμε Γάτσιο Μωραήτη, δεν ξέρω εγώ ποιον πήραμε, του είπαμε, κάνε τη δουλειά εκεί να τελειώνουμε και θα πληρωθείς. Και πώς θα γίνει αυτό? Δεν ξέρω πώς γίνεται. Για να μπορεί να πληρωθεί κάποιος, πρέπει να υπάρχουν επιβλέποντες. Θα πάρουμε μια απόφαση. Εκτός από την απόφαση, θα πρέπει να υπάρχουν επιβλέποντες υπηρεσιακοί παράγοντες μηχανικοί, οι οποίοι επέβλεψαν τα συγκεκριμένα έργα και θα υπογράψουν. Θα βάλουμε δύο υπηρεσιακούς. Αν δεν υπογράψει κανείς υπηρεσιακός ότι έχει γίνει και έχει υλοποιηθεί αυτό το έργο, δεν μπορεί να πληρωθεί. Καλά, θα πάνε να το δουν ότι έγινε το έργο. Ο Δήμαρχος ή το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι αυτός που. Άρα, τι εννοείται, ότι έλεγε ψέματα ο Δήμαρχος και ότι δεν έδωσε 800 χιλιάρικα για να γίνει κάτι άλλο εκεί μέσα? Ότι δεν υπάρχουν, ότι δεν έχουν δοθεί τα 800 χιλιάρικα είναι βέβαιο. Α, είναι βέβαιο. Τι κάναμε με αυτά βέβαιο. Τα 800, πολλά δεν λεφτά. Δεν ξέρω, εδώ θα μας απαντήσουν άλλοι τι ακριβώς έχει γίνει και ποιες είναι οι διαδικασίες. Μήπως θα έδωσε ο Πανσεραϊκός και όχι ο Δήμος? Το μεγάλο, μπορεί να τα έδωσε ο Πανσεραϊκός, είναι άλλο πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τι έδωσε ο Πανσεραϊκός. Το μεγάλο ζητούμενο σε αυτήν την ιστορία είναι ότι έχουμε μια τραγική εξέλιξη για την όλη διαδικασία του γηπέδου. Είναι η ομάδα εκεί που είναι. Ήταν σε θέση και είναι σε θέση να φιλοξενήσει τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις να φέρουν κόσμο και δυστυχώς αυτός ο κόσμος θα βοηθούσε και την τοπική κοινωνία, δεν το συζητάμε. Δυστυχώς αρχίζουν και υπάρχουν δυσκολίες σε αυτήν την ιστορία. Η δουλειά σας εσάς ποια είναι? Η προσωπική μου δουλειά. Ναι. Τεχνικά έργα. Τεχνικά έργα. Ναι. Να μου λέτε εσείς τα τεχνικά έργα, σας έλεγαν, ελάτε εδώ κύριε Γάτσιο, θέλουμε να βγάλουμε και όν το στέγαστρο πάνω. Τέλος πάντων, είναι βάρος στην κερκίδα, θέλουμε να το βγάλουμε. Μέσα στο γήπεδο δεν μπορείτε να μπείτε. Δεν ξέρω, βρείτε έναν τρόπο να το βγάλετε. Πώς θα το βγάζετε εσείς? Αλλά και σβέλτα, δεν θα κάνουμε τώρα ένα εξάμεινο. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν τεχνικές μέθοδοι, οι οποίοι μπορείς να το βγάλεις και νομίζω και εύκολο. Και δεν το βγάζουμε μέχρι τώρα, αφού υπάρχουν τεχνικές μέθοδοι. Δεν το γνωρίζω να σας πω τις λεπτομέρειες. Μήπως μας τρώει η γραφειοκρατία, γιατί εσείς ως ιδιώτης. Καλά, ότι υπάρχει γραφειοκρατία, δεν το συζητάω αυτό. Ότι υπάρχει μια γραφειοκρατία η οποία πρέπει να. Μάλλον διωγγώνεται συνεχώς και περισσότερο. Αυτό δεν το συζητάω. Αλλά το ότι υπάρχουν οι μέθοδοι οι οποίοι μπορεί και γρήγορα να ξυλωθεί, δεν υπάρχει θέμα. Εγώ πιστεύω σε μία εβδομάδα μπορεί να ξυλωθεί το στέγαστρο. Το στέγαστρο. Τώρα σας μιλάω ως τεχνικός, έτσι δεν σας μιλάω. Γιατί άμα βγάλουμε το στέγαστρο, οι κερκίδες παλεύονται. Δεν νομίζω. Τι δεν νομίζετε? Δεν νομίζω ότι μπορούν να δοθούν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Δεν είμαι εξειδικευμένος στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ωραία, και τι. Εσείς τώρα επειδή τα ψάχνετε όλα αυτά και τα καταλαβαίνετε. Δεν κινδυνεύσω να κάνω κάτι. Εσείς τα ψάχνετε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα στατικότητας, ειδικά των δύο κερκίδων, αποδεδειγμένο. Ναι. Αυτό το θέμα στατικότητας, εάν δεν γίνουν κάποιες εργασίες, αν αποφασιστεί να γίνουν εργασίες, δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Περιμένουμε την απόφαση για τα δύο πέταλα της μελέτης, την ολοκλήρωση της μελέτης. Με προσωρινή άδεια πέταλα. Και αυτά, ναι. Ναι. Το ένα πέταλο είμαι βέβαιος εγώ ότι είναι στηριγμένο, το νότιο πέταλο εννοώ, είναι στηριγμένο και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Στο βόρειο πέταλο περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Αλλά και ένας ξεκρέμαστος πανσεραϊκός. Μια ΠΑΕ η οποία καλείται να κολυμπήσει σε ωκεανό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τους ανθρώπους και για την ΠΑΕ και για όλους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μάλιστα. Το θέμα αυτό. Ωραία είμαστε. Και τι λέτε εσείς στην αρχηγό σας όταν βλέπετε, όταν μαθαίνετε όλα αυτά τα στοιχεία? Γιατί έχετε και ένα κατάλογο, λέτε με διάφορα έργα. Μην τα πάρουμε ένα-ένα, θα χαθούμε. Στην αρχηγό σας τι λέτε? Ότι παραλαμβάνετε το χάος, ότι παραλαμβάνετε καμένη γη. Αυτά που πραγματικά έρχονται ισχύουν. Αυτό ότι υπάρχουν χρηματοδοτήσεις και χρηματοδοτικά προγράμματα τα οποία έχουν καταληκτικές ημερομηνίες. Τώρα, τέλος του έτους μου λέτε. Μερικά είναι τέλος του μήνα. Μερικά είναι τέλος. Έχουμε τέλος του μήνα καταληκτική. Τώρα, Νοέμβριο. Νοέμβριο. Έχουμε τέλος του έτους, έχουμε και αρχές του νέου έτους, του 24. Έχουμε και κάποια, ίσως πάρουμε και μια παράταση λίγο μέχρι το τέλος του 24. Αυτά. Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, δεν είναι θέμα παράτασης. Εκεί είναι από ένα κορβανά τα οποία δίνονται από το Υπουργείο. Από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος, υπάρχουν προβλήματα σε όλη την Ελλάδα για τα συγκεκριμένα. Μάλλον, αν απορριφθούν και αυτά, τα υλοποιημένα έργα θα αναζητηθούν να πληρωθούν από τα ταμεία του Δήμου, εάν δεν ξανασυμπληρωθεί από το πρόγραμμα δημοσίου. Από τα ταμεία του Βεβαίως. Δήμου. Ναι. Ο ανάδοχος, κυρία Μωραήτη, δεν τον ενδιαφέρει από ποιο πρόγραμμα. Ο ανάδοχος υπογράφει σύμβαση με τον Δήμο. Σωστά. Το πρόγραμμα από το οποίο προέρχεται είναι θέμα του Δήμου να το διασφαλίσει. Δεν είναι άρα θέμα του ανάδοχου. Αφού. Άρα λοιπόν οι λογαριασμοί που έχουν έρθει από. Είτε είναι από χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, είτε είναι από χρήματα του Δήμου, πρέπει να πληρωθούν από τον Δήμο. Δεν ενδιαφέρει κανέναν από υπάρχει περίπτωση να σας δούμε στα δικαστήρια να παλεύετε με τους εργολάβους και να σας λένε δώστε δεν τα λεφτά μας και εσείς να μην μπορείτε? Δεν θέλω να προδικάσω τέτοια πράγματα. Ελπίζω και εύχομαι
να μπορούν όλα να διευθετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Απλά όταν αν θα υπάρξουν τέτοια πράγματα, όπως αντιλαμβάνεστε, αν ήταν να κάνεις κάτι άλλο, θα πληρώσεις αυτό. Άρα. Καταλάβατε, δηλαδή πείτε ότι ένα πρόγραμμα είχε 100.000 ευρώ, λέω, ενδεικτικά το νούμερο. Και έχει φύγει από τη χρηματοδότηση του προγράμματος και ζητάει ο όποιος ανάδοχος τις 100.000 ευρώ πολύ εύλογα να τις πληρωθεί από το Δήμο. Για 100.000 ευρώ ή για 1 εκατομμύριο, για 5 εκατομμύρια ευρώ έργο δεν θα γίνει. Υπάρχει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα με ένα άλλο έργο. Τώρα έτσι μου ήρθε στο μυαλό το Ζέφυρος που είναι για. Αυτό λύγει 30 το νομίζω. Τώρα. Ναι. Τι κάνουμε με το αυτό το οποίο έχει. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα διαχειριζόταν ενεργειακά απόβλητα, αν θυμάστε καλά, ήταν να γίνει παλιότερα στον Ηλαιώνα, το μεταφέραμε κάτω. Αντιλαμβάνεστε από πότε προέρχεται αυτό εδώ πέρα. Δεν μπορεί να πάρει αδειοδότηση, κλείνει το πρόγραμμα, έχει απορροφηθεί το 26% του προγράμματος. Τι εννοείται δεν μπορεί να πάρει αδειοδότηση? Ποιο δεν μπορεί να πάρει? Δεν μπορεί να πάρει περιβαλλοντολογική αδειοδότηση στην συγκεκριμένη περιοχή. Ο χώρος εκεί στο οποίο βρίσκεται. Και γιατί το πήγαμε εκεί, αφού δεν μπορούμε να πάρουμε περιβαλλοντολογική? Συγγνώμη τώρα, ένα λεπτό. Αυτές είναι οι δυσλειτουργίες. Είναι αυτοί που χαράσουν και βάζουν ένα μπούσουλα. Αν οι μελετητές κάνουν κάτι, οι οποίοι είναι να μην πω τι. Τώρα κολλάμε στα περιβαλλοντολογικά. Μας χαρίζαν γάιδαρο και τον βλέπαμε στα δόντια και λέγαμε δεν μας αρέσει και δεν μπορούμε να το κάνουμε ή δεν θέλουμε να δούμε το γάιδαρο από κοντά γιατί τον φοβόμαστε. Αύριο έχουμε μια συνάντηση για το συγκεκριμένο θέμα. Πού πάλι έχετε συνάντηση? Στην τεχνική υπηρεσία. Μα δεν σας προλαβαίνουμε κιόλας με τις συναντήσεις σας. Τι να κάνουμε, κυρία Μωρέτη, είμαστε σε αυτό το στάδιο που ανησυχούμε. Τι να σας πει η τεχνική υπηρεσία? Που ανησυχούμε κι εμείς για το τι ακριβώς πρέπει να γίνει και μπορεί να γίνει. Μπας και μπορεί να σωθεί κάτι. Και πότε θα μας τα πείτε επίσημα αυτά, κύριε Γάτζιο μου? Επίσης. Λογικά, επίσημα θα σας τα πούμε όταν κανονικά αναλάβουμε να σας λέμε με χαρτιά και με πραγματικά δεδομένα τα συγκεκριμένα όταν πράγματα. Όταν αναλάβετε, πρέπει να πάτε να κατασκηνώσετε στην Αθήνα, από ό,τι καταλαβαίνω, και να βρίσκετε μέσα. Το καλύτερο θέμα μας είναι εμείς να κατασκηνώνουμε για να προσπαθούμε να βγάλουμε χρηματοδοτήσεις κτλ. Απλά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πρέπει να. Τέτοιες παθογένειες που αυτή τη στιγμή έχει ο Δήμος, πρέπει να πας να λύσεις και δεν ξέρω. Ναι, αλλά δεν τις κατήγγειλε και κανένας. Θέλω να πω, εγώ έχω όλη την καλή διάθεση να δικαιολογήσω κάποιους. Όταν όμως πιθανότητα να κολλάμε στη γραφειοκρατία ή στο περιβόητο ρέμα του νέου κολυμπητηρίου. Αν δεν το κατήγγειλε και κανένας. Το ρέμα του κολυμπητηρίου είναι ένα από τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί εκεί. Μάλιστα προέκυψε και τελευταίο. Τι πρόβλημα έχουμε? Πολλά άλλα ήταν τα ζητήματα εκεί πέρα. Τώρα, κύριε Γάτσιο, ήμασταν μαζί νέοι και εσείς τότε δημοτικός σύμβουλος και εγώ απλή δημοσιογράφος. Μεγαλώσαμε, τέλος πάντων, πέρασαν χρόνια, κακό ιστορίες. Εκείνο το πράγμα το θυμόμαστε από όταν ήταν γούρνα. Και να σας πω κάτι, με ενοχλεί ότι παραμένει γούρνα και σήμερα. Από το 2004 είναι η τι κάνουμε τώρα, δηλαδή? 20 χρόνια τι προσπαθούμε να κάνουμε τώρα? Κοιτάξτε, να δείτε. 20 χρόνια σίγουρα κάτι θα έπρεπε να είχε γίνει, αλλά κάποιοι τέλος πάντων κάναν κάτι εκεί πέρα. Τι άλλο εκτός από το ρέμα εντοπίζετε πρόβλημα εσείς? Διασφάλισαν κάποιες χρηματοδοτήσεις, κάποιοι άλλοι προχώρησαν να κάνουν την μελέτη. Δυστυχώς πάνε με ρυθμούς, όχι χελώνας, προς τα πίσω. Ναι, αλλά τα χρήματα μας τα έδωσαν, είπαμε, με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είπα. Ο Καραμαλής μας τα έδωσε το κοντά εκατομμύριο, μας τα έδωσε από τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς κολυμπητήριο δεν έχουμε, αυτό θέλω να πω. Εδώ είναι τα μεγάλα ζητήματα και τα μεγάλα θέματα που ένας Δήμος καλείται να λύσει και πρέπει να τα λύσει με πολύ καλή οργάνωση, με πολύ υπευθυνότητα, με ταχύτητα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, μέσα από τις γραφειοκρατικές δυστυχώς διαδικασίες, οι οποίες πολλές φορές καθυστερούν, αλλά πρέπει να είμαστε. Και πού θα τη βρείτε την οργάνωση εσείς τώρα, για να καταλάβω? Εδώ δεν την βρήκε ο κυβερνητικός δήμαρχος, θα τη βρείτε εσείς. Η οργάνωση, κυρία Μωραήτη, δεν έχει σχέση με τον κυβερνητικό. Αλλά τι έχει? Ή τον οποιονδήποτε. Η οργάνωση έχει σχέση πρώτα απ' όλα με προσωπικό που πραγματικά είναι λιπές. Το προσωπικό. Και τι θα κάνετε? Θα προσπαθήσεις με αυτό το προσωπικό που έχεις, με οτιδήποτε άλλο έχουμε κάποια πράγματα σε σκέψη και δίνει τη δυνατότητα μέσα από κάποια εργαλεία. Αλλά είπαμε, αυτά δεν είναι επίκαιρα τώρα να σας τα πούμε. Σκεφτόμαστε διάφορους τρόπους, οι οποίοι δεν μπορεί να μην είναι και οι καλύτεροι. Το καλύτερο θα ήταν να είχαμε προσωπικό επαρκές, να στελεχωθεί η υπηρεσία, όλες οι υπηρεσίες, γιατί όλες οι υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες. Να στελεχωθεί η υπηρεσία. Υπήρχε μια δυνατότητα τότε με τον COVID να πάρθουν ίσως και κάποιοι άλλοι, να δυναμώσουν κάποιες τουλάχιστον υπηρεσίες, αλλά εντάξει, σε έναν βαθμό στελεχώθηκαν και δυνάμωσαν, οι οποίοι φοβούμαι ότι και αυτοί θα φύγουν το επόμενο διάστημα. Πού θέλουν να? Κοιτάξτε, είναι με δικαστικές αποφάσεις. Με βάση τον νόμο, με βάση τον νόμο, δεν ξέρω, μακάρι, ειλικρινά εύχομαι να μπορέσουν τα δικαστήρια να τους δικαιώσουν, γιατί αν φύγουν και αυτοί θα μείνουν ξεκρέμαστες πολλές, μα πάρα πολλές υπηρεσίες, χωρίς να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Τώρα, άμα πω σε πάλι, στοιχειώδη πράγματα. Ναι, άμα πω πάλι να το κλείσουμε το μαγαζί, γιατί το είπα και προχθές σε κάποιο φίλο μου και θύμωσε. Λοιπόν,
πρέπει να αποφασίσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Το μαγαζί δεν είναι για κλείσιμο, αλλά το μαγαζί θα πρέπει να οργανωθεί και να δομηθεί με τέτοιον τρόπο και η κυβέρνηση να δώσει τη δυνατότητα στους Δήμους να κάνει προσλήψεις, όχι οι Δήμοι να κάνουν προσλήψεις, μέσα από διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο και να μην υποστελεχώνονται συνεχώς οι Δήμοι και δημιουργούνται αυτά, απαξιώνονται και δημιουργούνται προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Θα ρω ότι πολύ κλάμα ρίχνουμε και κάποιοι αυτό, άλλοι τρέχουν και παίρνουν πολλά πράγματα. Πέραν αυτού, συμφωνώ εγώ, πέραν αυτού είναι και διοικητικό το θέμα, είναι και θέμα των αιρετών. Και οι αιρετοί έχουν την ευθύνη τους και από την πίεση που πρέπει να δημιουργηθεί σε κάθε κατεύθυνση, είτε προς κάθε κυβέρνηση προκειμένου να δοθεί δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού, είτε προς το προσωπικό, εγώ είμαι ευθύνης και δεν μασάω τα λόγια μου και δεν έχω να κρύψω τίποτα, όπου πρέπει να αξιοποιηθούν όλοι οι υπάλληλοι ανάλογα με τη δυνατότητα που έχει ο καθένας και να μπορέσουν να προσφέρουν. Άρα βλέπουμε και αλλαγές. Να περιμένουμε και αλλαγές του. Θα του τα αφήσουμε αυτά για να τα δούμε στη συνέχεια, γιατί δεν θέλω να πω να λέω φωτοβολίδες χωρίς να είναι εμπεριστατωμένα. Μας πετάξατε τώρα τη βόμβα, οι φωτοβολίδες μας ενόχλησαν. Εδώ χάνουμε. Εντάξει. Ναι, αφήστε το τώρα. Λοιπόν. Πολιτεία των Ευχών θα κάνουμε. Τι ενημέρωση έχει. Πολιτεία των Ευχών θα κάνουμε με βάση αυτά που μας είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΙΣ. Ότι επίκειται να γίνει ο διαγωνισμός. Δυστυχώς ακόμα είμαστε τώρα στο. Τώρα θα κάνουμε το διαγωνισμό. Τώρα θα τον κάνουμε. Ακόμη είμαστε στο στάδιο. Στο πρωί. Στο δέντρο, εσείς στο σπίτι σας. Στο πρωί, ορίστε. Στο σπίτι σας. Ακόμη δεν στολίσαμε, αλλά σιγά-σιγά. Α. Ναι. Στο πρώιμο στάδιο λοιπόν του διαγωνισμού θα γίνει ο διαγωνισμός με τον τρόπο αυτόν που γίνεται κάθε χρόνο και προβλέπονται κάποια πράγματα για να γίνει η πολιτεία των ευχών. Με κάποιες δράσεις συγκεκριμένες, οι οποίες τις έχουν περιγράψει χοντρικά. Δηλαδή, κάποιες συναυλίες, κάποιοι στολισμοί, κάποιες άλλες δράσεις που θα γίνουν. Αυτά τα γνωστά δηλαδή. Κύριε Γάτσιο, επειδή ψωμί δεν έχουμε και δεν μας λείπει το τυρί, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μήπως να κάνουμε λίγη οικονομία, μπας και ξεπληρώσουμε κανέναν και συνεχίσουμε να κάνουμε κανένα εργάκι, έστω και μικρό. Τώρα, όλα χρειάζονται. Να σας πω κάτι. Άνθρωπο. Τα Χριστούγεννα μου αρέσουν πάρα πολύ. Να στολίσουμε, να φωτίσουμε, να. Μήπως καμιά οικονομία σε ό,τι αφορά συναυλίες, κακοϊστορίες, θα τα κάνουμε όλα εκ των ενόντων, λίγο έτσι να μαζευτούμε. Και αν μας περισσεύει κάποιο ποσό, να το τακτοποιήσουμε κάπου αλλού, να κλείσουμε κάποιους τρίτους πνευματικούς. Ίσως να χρειάζεται μία. Κοιτάξτε, αυτά που γίνονται δεν είναι κακό που γίνονται. Σε κάποιο βαθμό, ίσως μερικά πράγματα να μπορούσαν να κάνουν, αλλά ίσως μπορούσαν να γίνουν και πιο ενδεχομένως, λέω. Θα θέλουμε όλα αυτά, αλλά άμα δεν έχουμε ψωμί, τι να το κάνουμε το τυρί. Αυτό θέλω να σας πω. Συμφωνούμε. Δηλαδή, άμα δεν έχουμε γάλα να πάρουμε στα παιδιά μας, δεν θα πάμε να αγοράσουμε κουστούμι. Εννοείται αυτό το πράγμα. Αλλά πέραν τούτου, όλα χρειάζονται. Υπάρχουν και τα παιδιά, υπάρχουν και οι μεγάλοι, υπάρχει και όλοι μας. Κύριε Γάτσιο, εγώ δεν είπα να σβήσει τώρα τα φώτα να κάνουμε οικονομία. Απλά πρέπει να γίνονται, αλλά κατά τη γνώμη μου, εγκαίρος, να υπάρχει χρόνος. Ποιο είναι το εγκαίρος? Δεν υπάρχει. Πάνε, έφτασαν τα Χριστούγεννα. Να υπάρχει χρόνος για να οργανωθεί όλο αυτό το πράγμα, να υπάρχει χρόνος για να γίνει και ο διαγωνισμός να γίνει έτσι όπως πρέπει. Και να υπάρχει δυνατότητα και σε πολύ κόσμο να έρθει να δει πώς μπορεί να. Εννοώ σε κόσμο και σε ανάδοχο ακόμη. Δηλαδή πώς μπορεί να περιγραφούν σωστά οι δράσεις για να ξέρουμε τι ακριβώς. Στην αρχή της εκπομπής μίλησα με τον κύριο Μιχαλάκη, που είναι εκπρόσωπος τύπου του Δήμου Τρικαίων, και μου είπε ότι είναι πανέτοιμη, ότι από 24 του μήνα ξεκινάει το ξωτικόν εκεί, τι έχουν τέλος πάντων, ο μήλος των ξωτικών, και ότι από τον περασμένο Μάιο. Εννοείται. Αυτό έλεγα πριν. Μάιο. Οι αιρετοί εκεί έχουν την ευθύνη. Ναι, έκαναν τους διαγωνισμούς και τα είχαν τελειώσει. Αυτοί τέλος Αυγούστου, λέει, ήταν έτοιμοι. Και περιμέναν να φτάσει ο καιρός για να ξεκινήσουν να γιορτάζουν Χριστούγεννα και να δεχτούν κόσμο. Κύριε Μωραϊτή, υπάρχουν. Εμείς τι κάνουμε τώρα, θα κάνουμε το διαγωνισμό? Υπάρχουν κάποιες δράσεις στον Δήμο και παντού που έτσι κι αλλιώς θα γίνουν. Άρα πρέπει να προβλέπουμε πολύ εγκαίρως. Γιατί εκεί, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως, ενδεχομένως να υπάρχει δυνατότητα και να συμμετέχουν και πολλοί άνθρωποι, ακόμη και στον διαγωνισμό. Ναι. Τους λέει, έχω ένα έργο εγώ που πρέπει να επιτελέσω γύρω από τα Χριστούγεννα. Ο διαγωνισμός έγινε το καλοκαίρι, την άνοιξη, όποτε έγινε. Πρέπει να διασφαλίσω ένα ποσό για να μπορέσω να πάω πρέπει, να κάνω αυτές τις δράσεις. Μπορεί να ανοίξουμε τα φωτάκια μας και να είναι όλα καμένα. Φυσικά είμαστε πρέπει σίγουροι, να είναι. Την τελευταία στιγμή και την τελευταία ώρα και όλα κατ' επίγον δεν μπορεί να γίνονται. Αυτά τότε βγαίνουν και ακριβά και δεν. Και ζορίζονται όλοι, υπηρεσιακοί και αιρετοί, αλλά και δεν γίνονται οι δουλειές έτσι όπως έπρεπε. Έχουμε απευθείας αναθέσεις περιεργές. Νομίζω κάτι τέτοιο είπε η συνάδελφό σας, η κυρία Χατζηγαβρίλη, προχθές που την είχαμε εδώ. Μιλάτε γενικώς για το Δήμο. Περιέργειες απευθείας αναθέσεις. Γι' αυτό τον καιρό μιλάτε. Ναι, και μου ανέφερε κάτι για τουρισμό.
Ναι, κάτι είδα και εγώ ότι είχε για προβολή τουρισμού κάπου 34.000 ευρώ. Μπορούν να γίνονται απευθείας αναθέσεις τώρα αυτό το διάστημα? Κανονικά αυτό το διάστημα περνούν μόνο θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με έκτακτα και επίγοντα ζητήματα. Δεν μπορούν να περνάνε αυτά. Προφανώς αυτό θα είναι κάτι που έχει ληφθεί κάποια από... Προφανώς λέω, δεν είμαι βέβαιος. Α, παλιότερα. Παλιότερα έχει ληφθεί η απόφαση. Mm. Είτε είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, είτε απόφαση κάποιου άλλου συλλογικού οργάνου. Και τώρα έγινε πιθανά η ανάθεση. Δεν γνωρίζω, δεν το γνωρίζω. Σας ενοχλεί που δεν υπάρχει ενημέρωση? Δηλαδή, αυτά που λέμε, τα λέμε δημόσια. Εγώ θα περίμενα πραγματικά στη μία ώρα σχεδόν που συζητάμε να βγει κάποιος και να πει: Ελάτε εδώ, ρε παιδιά, τι συζητάτε? Μακάρι. Και εκείνη τη χρηματοδότηση την έχουμε και την άλλη την έχουμε, και αυτό θα γίνει και το άλλο θα γίνει και καμία απευθείας ανάθεση και η απόφαση είναι δεν ξέρω εγώ από πότε. Εγώ κάθομαι άλλη μία ώρα εδώ πέρα, άμα θέλουν. Όχι, εγώ δεν μπορώ να καθίσω μία ώρα. Αν νομίζω αλλά ότι πρέπει είπα να κάτι διαφορετικό από αυτό που λέω. Δεν και κάποιος θα μας πει: Ρε παιδιά, τι λέτε τόση ώρα? Να σας πω εγώ, να σας πω κυρία Μουραΐτη, επειδή όπως είπατε κι εσείς προηγουμένως. Ήμασταν νη και γεράσαμε σε αυτές τις διαδικασίες. Εγώ είχα ανέκαθεν μία άποψη για τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις απευθείας αναθέσεις. Ότι? Εγώ δεν είμαι κατά των απευθείας αναθέσεων. Των απευθείας αναθέσεων. Αλλά? Οι απευθείας αναθέσεις είναι μία γρήγορη διαδικασία στην δεδαλώδη. Αυτό πάλι, ναι. Αυτή, πώς λένε, γραφειοκρατικές λειτουργίες που υπάρχουν για να λειτουργήσει ένας Δήμος. Γίνεται γρήγορα ένα έργο. Έχεις γρήγορα αποτελέσματα και προχωράν πολύ πιο γρήγορα τα πράγματα. Αρκεί αυτή η διαδικασία να γίνεται με απόλυτη διαφάνεια. Εγώ, ας πούμε, θα προτιμούσα να κάνω απευθείας ανάθεση, αλλά με ανοιχτό, όπως το λένε, στο διάβια. Βγάζω και λέω: Εγώ θα κάνω απευθείας ανάθεση 50.000 ευρώ έργο. Ελάτε να δηλώσετε ενδιαφέρον. Όποιοι θέλετε, θα είναι κριτήριο το οικονομικό, η οικονομικότερη προσφορά. Δεν γίνεται έτσι, λέτε. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Εκεί επιλέγομαι εγώ και μου το δίνουν εμένα. Αυτό μέχρι σε ένα σημείο μπορεί να στέκει, αλλά αυτό να μην φεύγει. Άρα μην μπορεί να δούμε και σε εσάς απευθείας αναθέσεις, αλλά με ανοιχτές προσκλήσεις και απόλυτη διαφάνεια. Σας είπα ότι είμαι υπέρμαχος των απευθείας αναθέσεων, γιατί πρέπει να προχωράνε τα πράγματα, κυρία Μωραϊκή. Δεν μπορεί να μένουν μερικά πράγματα αγγυλωμένα εκεί. Και πώς το αλλά θέλει εσείς προσοχή. Δεν μπορεί να είναι ούτε οι ίδιοι άνθρωποι αυτοί που παίρνουν αυτές τις απευθείας αναθέσεις, ούτε. Οι ίδιοι, ναι. Ακριβώς. Και να σας πω κάτι. Σε ό,τι αφορά απευθείας αναθέσεις έργα, σας το δηλώνω επειδή είναι και η δουλειά μου αυτή. Δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα, μεμπτό σημείο. Τα μεμπτά σημεία που μπορεί να υπάρξουν είναι στις μελέτες. Εκεί υπάρχουν οι ζητήματα. Αλήθεια? Ναι. Γιατί οι μελέτες πολλές φορές, κυρία Μωραΐτη, μπορεί να είναι και αντιγραφές άλλων μελετών. Να μην έχουν πολλή δουλειά και τελικά να κοστίζουν πραγματικά πολύ ακριβά. Ναι, αυτό για τις αντιγραφές. Αλλά αλήθεια, μην νομίζετε ότι θα δώσει κανείς μία ανάθεση ενός έργου να κάνει ένα πεζοδρόμιο, ας πούμε, από εδώ και δεν θα γίνει το έργο. Το έργο θα γίνει. Δεν μπορεί. Στις μελέτες είναι το ζουμί. Δεν μπορεί να μην δεν γίνει το έργο. Τι, πώς το θα αναλάβετε εσείς, τι θέλετε? Κοιτάξτε, να σας πω, υπάρχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην ίν Δήμαρχο και σε αυτή τη Δημοτική Αρχή. Δεν έχει δεσμεύσεις με κανέναν και δεν ζήτησε ποτέ. Αλλά δεν είπα ότι σας έταξε κάτι. Ακούστε, όχι, ναι. Το ξεκινάω έτσι. Και δεν ζήτησε ποτέ κανένας τίποτα. Είναι στην απόλυτη δικαιοδοσία της, χωρίς δεσμεύσεις, και να επιλέξει αυτή το σχήμα όπως θα κάνει. Εγώ, επειδή ρωτήθηκα και δεν έχω πρόβλημα να σας το πω, γιατί και νομίζω ότι τουλάχιστον για μένα ξέρουν και οι περισσότεροι συνάδελφοι, της είπα να θα μου τέριαζε καλύτερα ή το δεδαλώδες και δύσκολο έργο της αντιδημαρχίας των έργων ή η ΔΕΙΑ, θα μου τέριαζε. Αυτό δεν σημαίνει ότι αρνούμε. Δύσκολα πόστα, ό. Αυτό δεν σημαίνει ότι αρνούμε να πάω οπουδήποτε ή και καθόλου. Καλά, δεν σας βλέπετε και στον πολιτισμό, ας πούμε, ένα πράγμα. Δεν θα μου τέριαζε. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να το υπηρετήσω. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να υπηρετήσω και το συγκεκριμένο. Καλά, πράγμα, δεν πειράζει. Γιατί, μείνετε μακριά εσείς από εκεί. Μία, πώς το λένε. Είναι πολύ καυτή πατάτα εκείνη. Πρέπει να σας πω. Και ποια δεν είναι. Δηλαδή, δεν είναι η καθαριότητα καυτή πατάτα. Η οποία έχει τεράστιο όγκο αντικείμενο και η οποία έχει να κάνει με την καθημερινότητα των πολιτών, με αυτά που λέτε κάθε μέρα μπορούν να διαφορά γλιτώσουν. Άλλο να έχει ένα πολύ μεγάλο αντικείμενο, το οποίο πρέπει να παλέψει κανείς με τα άγρια θηρία και να το φέρει πέρας, και άλλο να έχει ένα πιο μικρό αντικείμενο, αλλά να έχει διαρροές. Επομένως, πάτε εκεί που σας ταιριάζει καλύτερα. Εντάξει, όχι. Από εκεί και μετά, ήθελα να το ολοκληρώσω. Από εκεί και μετά, δεν είναι δικό μου θέμα ακριβώς που θα πάω εγώ. Εάν ταιριάζει στην Δήμαρχο. Σας ρώτησε πάντως. Φυσικά. Εάν ταιριάζει στη Δήμαρχο να κάνει οποιονδήποτε συνδυασμό και σχεδιασμό, εγώ δεν θα προτάξω καμία άρνηση και καμία.
Και όχι μόνο εγώ, κανείς. Ναι. Κανείς. Αφού δεν υποσχέθηκε, επομένως δεν έχει και έτσι αυτό ακριβώς. Το να ικανοποιήσει. Απλά είμαστε, προσπαθούμε όλοι μαζί τώρα συλλογικά, μέσα από αλληλοενημερώσεις ο ένας προς τον άλλον, να έχουμε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Δεν έχουν σημασία τόσο τα πρόσωπα σε αυτήν τη φάση, όσο μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα προσδιορίσουμε τα αντικείμενα. Για μας είναι πολύ κρίσιμο και σημαντικό τι αυτό. Εννοείτε? Εννοώ πώς θα μαζευτούν, θα διασπαστούν ή θα συγχωνευτούν διάφορα αντικείμενα που μέχρι τώρα μπορεί να ήταν σε διαφορετικές αντιδημαρχίες κτλ. Για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό. Άρα έχετε και θέμα οργάνωσης πριν αρχίσετε αυτό να τρέχετε. Αυτό προσπαθούμε και κάνουμε όλο αυτό το διάστημα. Γι' αυτό και έχουμε συνεχώς επικοινωνίες, ή δήμαρχος περισσότερο βεβαίως και εμείς από πίσω, ναι. Ό,τι μπορούμε επικουρικά και εμείς κάνουμε. Έχουμε επαφές και επικοινωνίες και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και με τους συναδέλφους που μέχρι τώρα έχουν την ευθύνη, συναδέλφους αιρετούς εννοώ, έχουν την ευθύνη, ρωτάμε την άποψή τους, τη γνώμη τους. Θέλουμε να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το άγχος μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μωραήτη. Να είστε καλά. Από όποιο πόστο και αν ταχθείτε να υπηρετήσετε. Αν και με πόστο και χωρίς πόστο η αγωνία είναι συγκεκριμένη, κυρία Μωραήτη, και η αγωνία είναι να πετύχει η Δημοτική Αρχή. Δεν μου τα είπατε καλά σήμερα. Γιατί πάντως, δεν είναι θέμα της Δημοτικής Αρχής, είναι θέμα της κοινωνίας των πολιτών. Δεν μου τα είπατε καλά. Και εγώ να σας πω, κυρία Μωραήτη, εύχομαι κάθε Δημοτική Αρχή που εκλέγεται, άσχετα αν συμμετέχω και εγώ μέσα ή όχι, να είναι πετυχημένη. Γιατί όταν είναι πετυχημένη μια Δημοτική Αρχή, σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται για την κοινωνία και τον κόσμο, κάτι που. Είμαστε όλοι μας ανήσυχοι για αυτά που συμβαίνουν και στην πόλη μας και στην Ελλάδα μας και στη χώρα μας. Μια πόλη, ένας δήμος, μια χωριά, η χώρα ίδια που έχει μια τεράστια διαρροή εργατικού δυναμικού και στελεχειακού δυναμικού που θα μπορούσαν να στελεχώσουν και υπηρεσίες και επιχειρήσεις και να μπορέσουν να παραμείνουν σε αυτόν τον τόπο για να δώσουμε την όθηση που χρειάζεται. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, κύριε Μωραήτη, να είστε καλά.